Εδώ ήρθαμε σήμερα για να διαμαρτυρούμε ενάντια στην εκδίωξη των μοναχών της Ιεράς Φωνής της Φημένου. Την άλλη, γιατί εδώ πέρα απόφαση που έχει αποφασίσει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος εναντίον των εσφυγμενικών πατέρων. Έγινε κάτι που σας κοινωνίσε πάνω. Μερικές μέρες έχει δημοσιευθεί το έγγραφο της αστυνομίας, το οποίο προσκομίσανε, κοινοποιήθηκε προς την Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρος και σε όλες τις μονές, ούτως ώστε να μπει μέσα στο Άγιο Όρος μεγάλος αριθμός αστυνομικών για πολύ χρόνο, έτσι ακριβώς το χαρτί, και με βαρέα οχήματα ώστε να τους βοηθήσουν, να τους φιλοξενήσουν και να βοηθηθούν στο έργο τους, το οποίο είναι η εκδίωξη των μοναχών της Ιεράς Φωνής της Φημένου. Αύριο μεθαύριο, από ό,τι μάθαμε, θα γίνει σύναξη στο Άγιο Όρος, στην Ιερά Επιστασία επάνω, και είμαστε εδώ σήμερα για να προειδοποιήσουμε την Ιερά Επιστασία να μην κάνει το λάθος και δεχτεί το αίτημα της ελληνικής αστυνομίας στο να δεχτεί τις αστυνομικές δυνάμεις και τα βαρέα οχήματα μέσα για να γίνει προς εκδίωξη των μοναχών των αστυνομικών πατέρων. Σε διαφορετική περίπτωση, σήμερα ήρθαμε εδώ ειρηνικά. Είδατε, είμαστε με γυναίκες, παιδιά, μεγάλους ανθρώπους. Σε διαφορετική περίπτωση θα μας βρουν μπροστά τους με πολύ διαφορετικό τρόπο και όχι ειρηνικά αυτή τη φορά. Θα σταματήσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε να πειράξουν τους αγιορείτες πατέρες, τους εσυμμενίτες, έτσι. Και αυτό προς όφελος τριών ανθρώπων που ψευδονομάζονται εσυμμενίτες, είναι ψεύδο εσυμμενίτες, οι λεγόμενοι κατσουλιάριδες. Είναι τρεις άνθρωποι οι οποίοι οικειοποιούνται όλα τα κίνητα της Μονής και όλα τα χρήματα της Μονής. Θέλουν να πάρουν, είναι οι λεγόμενοι εσπαΐτες, όπως τους ονομάζουν. Οι άνθρωποι θέλουν να παίρνουν μόνο έσπα, να παίρνουν μόνο λεφτά και τίποτα άλλο. Δεν έχουν καμιά σχέση με την ορθοδοξία. Είναι εγκάθετοι του φαναρίου. Είναι έμιση κανονικά, να πούμε, ραστοφόροι από το Πατριαρχείο. Και το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι αυτό το πράγμα. Να είστε καλά. Αγαπητοί αδελφοί, καλώς ήρθατε καταρχήν στην ταπεινή μας αυτή και ειρηνική συγκέντρωση. Το σκοπό, νομίζω το ξέρουμε όλοι. Για ακόμη μια φορά είμαστε εδώ, όπως πριν λίγα χρόνια, όπου τότε κυνηγούσαν αποκλειστικά τον Γέροντα Μεθόδιο. Τώρα έχουμε φτάσει σε άλλα σημεία. Όπως γνωρίζετε όλοι, πιστεύω, και για όσους δεν ξέρουν, πριν λίγες μέρες κοινοποιήθηκε στην Ιερά Επιστασία και στην Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους έγγραφο από την αστυνομία, το οποίο ζητάει να φιλοξενηθεί μεγάλος αριθμός αστυνομικών δυνάμεων και βαρέων οχημάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σας τα λέω ακριβώς όπως το γράφει το έγγραφό τους, ούτως ώστε να χρησιμοποιηθούν όλα αυτά για την εκδίωξη των μοναχών της Ιεράς Μονής της Φημένου. Εμείς σήμερα ήρθαμε εδώ ειρηνικά, όπως βλέπουν, και έχουν τους ανθρώπους εδώ πέρα σήμερα και μας παρακολουθούν, χαιρόμαστε γι' αυτό, με τα παιδιά μας και τις γυναίκες μας, να διαμαρτυρηθούμε ενάντια σε αυτήν την εκδίωξη των εσφυγμινητών πατέρων, οι οποίοι το μόνο λάθος που κάνουν, σε εισαγωγικά, είναι να ακολουθούν, σε εισαγωγικά το ξαναλέω, τα βήματα των Αγίων Πατέρων της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Όλα αυτά γίνονται, όπως φαίνεται τουλάχιστον, για τρεις ανθρώπους, τους λεγόμενους κατσουλιέριδες, οι οποίοι είναι οι εγκάθετοι του φαναρίου, ρασοφόροι έμισθοι, οι οποίοι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα χρήματα και πώς να πάρουν έσπα, εσπαΐτες τους φωνάζουν μέσα στο Άγιο Όρος. Και τρεις μονές οι οποίες πιέζουν σε αυτή την κατάσταση. Είναι γνωστές οι μονές, έχει ανακοινωθεί και από τον Γέροντα Μεθόδιο αυτό το πράγμα. Είναι η Ιερά Μονή Λαύρας, η Ιβύρων, η Ξενοφόντος και οι λεγόμενοι Κατσουλιέριδες.
Όπως ξέρετε όλοι, αυτό είναι αυτό που φαίνεται. Όμως αυτό δεν γίνεται μόνο για... Οι κατσουλιέρηδες είναι θύματα της υπόθεσης αυτής, γιατί τους χρησιμοποιούν μόνο και μόνο για να μαζέψουν λεφτά και να διώξουν τους γνήσιους πατέρες. Η υπόθεση είναι όλη, ούτως ώστε το 2025 που έρχεται να εορταστεί η επίσημη ένωση που έγινε το 2016 στο Κολυμπάρι με όλες τις αιρέσεις της λεγόμενης Ορθοδόξης Εκκλησίας, ούτως ώστε στα 1700 χρόνια από την πρώτη σύνοδο να εορτάσουν το κοινό Πάσχα, κοινό η παπική και οι λεγόμενοι ψευτοορθόδοξοι πια, οι οικουμενιστές. Όλα γίνονται γι' αυτό. Το όλα τα υπόλοιπα είναι προσχήματα. Γι' αυτό θέλουμε κάθε τρόπο να διώξουν τους εξουμενίτες πατέρες, διότι είναι το αγκάθι, ξαναλέω, το αγκάθι στην όλη αυτή υπόθεση. Κάτω τα χέρια από τη λεσυγμένου! Κάτω τα χέρια από τη λεσυγμένου! Κάτω τα χέρια από τη λεσυγμένου! Και εμείς είμαστε εδώ, σήμερα, προς αυτήν την ταπεινή και ειρηνική διαμαρτυρία, για να στείλουμε μηνύματα προς πάντες. Και πρώτα απ' όλα, αύριο ή μεθαύριο που γίνεται σύναξη στο Άγιο Όρος, πάνω στην Ιερά Κοινότητα, στέλνουμε ένα μήνυμα στους Αγιορείτες Πατέρες, ότι σε περίπτωση που δεχτούν το αίτημα της αστυνομίας να μπουν μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις, βαραία οχήματα, ούτως ώστε να οργανώσουν, και γράφει και συγκεκριμένα για πολύ χρόνο αυτό το πράγμα, ούτως ώστε να οργανώσουν το σχέδιο εκδίωξης των μοναχών, των εσφυγμενητών μοναχών, να μην το δεχτούν, διότι σήμερα ήρθαμε εδώ ειρηνικά, ξαναλέω, με τις οικογένειές μας. Θα μας δουν μπροστά στο πρωτάτο, εκεί που δεν το περιμένουνε. Δεν είναι απειλή, είναι προειδοποίηση. Εμείς είμαστε εδώ, ναι, και θα το λέω και το τονίζω πολύ καλά αυτό. Είμαστε εδώ για να υπερασπίσουμε την Ορθόδοξη Ακαινοτόμη το πλήρωμα. Την Ορθόδοξη Εκκλησία. Εθνική αντιστάση, αντεπίθεση, εθνική αντιστάση, αντεπίθεση, εθνική αντιστάση. Μπορεί να φαίνεται περίεργο σε πολλούς, όχι σε εμάς εδώ, σε αυτούς που θα μας ακούσουν ίσως, ότι ποιοι είστε εσείς που θα διαφυλάσσετε την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ναι, εμείς είμαστε το μικρό αυτό πλήρωμα εδώ πέρα της Εκκλησίας, το μικρό αυτό πίμνιο εδώ πέρα, το οποίο θα διαφυλάξει όλα αυτά εδώ. Είμαστε εμείς που μαζί με την Ιερά Μονή Εσφυγμένου θα γίνουμε το αγκάθι στο μάτι τους και δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Κάτω τα χέρια την Εσφυγμένου! Κάτω τα χέρια από 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 την Εσφυγμένου! Θα συνεχίσω λίγο το λόγο που ο Αθανάσιος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του Συλλόγου του Αγίου Άνω του Θεολόγου της Παιανίας, θα πει και αυτός δύο κουβέντες. Και στην πορεία θα δούμε την εξέλιξη. Εδώ δεν είμαστε, δεν κάναμε τίποτα έτοιμο, το ξέρετε πολύ καλά, όλα γίνανε την Παρασκευή το απόγευμα, σε χρόνο μηδέν, όταν μάθαμε για όλα αυτά τα έγγραφα. Ήταν πάρα πολύ γρήγορη κίνηση, οπότε μην περιμένετε πολυτέλειας, παλεύουμε με ό,τι έχουμε στα χέρια μας. Και με τη βοήθεια του Θεού θα είμαστε πάντοτε εδώ και προστάριδες στον αγώνα αυτών υπέρ της Ορθοδοξίας. Αδέλφια εν Χριστώ, το σύνθημά μας είναι και παραμένει εδώ και πολλά χρόνια: Ορθοδοξία ή θάνατος. Ορθοδοξία ή θάνατος. Δεν ήρθαμε εδώ για να παίξουμε. Ας γίνει αυτό κατανοητό, τη σπάση σε όλους τους Έλληνες εντός και εκτός της επικρατείας. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε εδώ, όπως και αλλού. Όμως κάθε φορά
επιτείνεται το ενδιαφέρον μας για την πίστη μας. Δεν αδιαφορούμε για αυτήν όσο δεν αδιαφόρησαν οι πατέρες της Εκκλησίας που μας παρέδωσαν τη σκυτάλη της πίστεώς μας. Πίθωνος δαιμόνιων πανδυνών εξελίσσεται σήμερα με εντολές του φαναρίου για να αντικαταστήσουν 2-3 ανθρώπους καταπατώντας τους 122-124 που είναι αυτή τη στιγμή μέσα, που είναι πολλά χρόνια μέσα στο μοναστήρι, άλλους 10, άλλους 20, άλλους 30, άλλους 60 κλπ. Να φύγουν αυτοί οι παλιοί, να έρθουν ποιοι οι τρεις να κάνουν τι σε ένα μοναστήρι που μοιάζει με στρατόπεδο δυνατότητος 1500 ατόμων, να κάνουν τι, να παίζουν κρυφτό ή το θέλουν για άλλες δουλειές. Προφανώς όμως ήρθαν για να αντικαταστήσουν αυτοί οι 2-3 τον Χριστό με το χρυσό. Αυτοί ήρθαν να διεκδικήσουν τα 5,5 δισεκατομμύρια δραχμές τότε, όχι ευκαταφρόνητο ποσόν εν σχέση με το ευρώ, που αν θα κάνετε ας πούμε την αναλογία θα βρείτε πόσα πολλά χρήματα είναι για κάθε μοναστήρι, όχι μόνο για την Εσφυγμένου, για κάθε μοναστήρι. Στην αρχή δεν τα πήρε κανένας, όμως με προτροπές του φαναρίου σιγά σιγά άρχισαν να παίρνουν τα χρήματα. Δεν ξέρω για ποιους σκοπούς και με τι τρόπο. Η αλήθεια είναι όμως ότι τα πήραν. Πλην της Μονής Εσφυγμένου προς τη Μύτης, δηλαδή η φτωχοτέρα. Η φτωχοτέρα Μονή δεν απεδέχθη τα χρήματα και οι πλούσιες Μονές δέχτηκαν να γίνουν πλουσιότερες. Μέχρι ποιου βαθμού και γιατί το ξέρουν μόνο αυτοί. Από εκεί και μετά υπάρχει ένας απεινής διωγμός, ατέλειωτος. Φτάσαμε τα 52 δικαστήρια και τα 14 εφετία μέχρι στιγμής και συνεχίζεται ο αριθμός αυτού του διωγμού του συγκεκριμένου, προκειμένου να ταπεινώσουν οικονομικά, ηθικά, κοινωνικά και σε άλλες προϋποθέσεις αυτό το μοναστήρι το Άγιο, το προπύργιο της Ορθοδοξίας, που είναι και το τελευταίο προπύργιο της Ορθοδοξίας. Εάν πέσει αυτό το μοναστήρι, το προπύργιό μας, το προπύργιο των πατέρων και προγόνων, έχει τελειώσει η Ορθοδοξία στο τελευταίο κράτος της γης που λέγεται ακόμα Ελλάδα και παντού βασιλεύει ένας σταυρός. Σταυρός στις εκκλησίες, σταυρός απάνω μας, σταυρός στις σημαίες, σταυρός για την αστυνομία που απεδέχθηκε, τους ευχαριστούμε, να έρθουν εδώ να μας προστατεύσουν για κάθε είδους διαδικασίες, και αυτοί φοράνε το σταυρό απάνω τους και το τιμούνε αναλόγως. Όλοι τιμούμε αναλόγως τον σταυρό, το όπλο κατά του εχθρού. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να έρχονται μερικοί υποκινητές της δύσεως με προϋποθέσεις αλλοτριώσεως μιας πίστεως με εκατομμύρια μαρτύρους. Για όσους δεν γνωρίζουν, σας υπενθυμίζω ότι από γενέσεως της Εκκλησίας του Χριστού μέχρι την συμβολική ημερομηνία της Αλώσεως Κωνσταντινούπολης 1453, από το συναξάρι της Εκκλησίας επίσημα, έχουμε 12,5 εκατομμύρια μάρτυρες. Και από το 1453 μέχρι σήμερα, έχουμε περίπου άλλους τόσους νεομάρτυρες. Αυτούς τους γέννησαν μανάδες που δεν είχαν για πέταμα τα παιδιά τους,
ούτε αυτοί ήθελαν να αυτοκτονήσουν. Προς δόξαν Κυρίου και για την ιερά μας παράδοση και για την συνέχεια της πίστεώς μας ομολόγησαν κατά το δοκούν και περιμένουν να υπάρξουν και άλλοι ακόλουθοι. Να μην σταματήσει αυτή η σειρά και αν θέλετε ακόμα και των μαρτύρων. Και είναι η ώρα λοιπόν αυτή να είμαστε έτοιμοι και για το μαρτύριο. Αυτό το κάνουμε γνωστό τόσο στην κρατούσα εκκλησία που δεν είναι ώρα τώρα να καταφύγουμε για τα δικά της ολισθήματα και άλλο τόσο για την πολιτεία η οποία συμφωνεί κατά συμφέρον ή κατά αποδοχήν των εντολών της Δύσεως η οποία Δύσης δεν έχει ούτε ρο ούτε όσιο και επομένως δεν την νοιάζει αν χαθεί μια ορθοδοξία μέσα στην Ελλάδα, την Αγιοτόκο Ελλάδα. Και να ξέρετε κάτι και να ακούσουν όλοι αυτοί οι κύριοι ότι η ορθοδοξία δεν θα πάψει να υφίσταται και τα κεφάλια μας θα μας πάρουνε. Θα προστεθούμε στο συναξάρι της Εκκλησίας. Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία. Τα σύνορα της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας είναι δεδομένα και συγκεκριμένα. Όπου έχει χυθεί σταγόνα αίματος Έλληνος Ορθοδόξου, εκεί ακόμα ζει και βασιλεύει η Ελλάδα και η Ορθοδοξία. Όλοι αυτοί έχουν κοινωνήσει των Αγίων Μυστηρίων της Θείας Κοινωνίας και επομένως αυτή η γης εξακολουθεί να είναι Αγία και γι' αυτό το λόγο και δεν μπορεί να παραχωρηθεί και να καταχωρηθεί οπουδήποτε αλλού παρά μόνον για τους απογόνους των Ελλήνων Ορθοδόξων. Διώκεται λοιπόν το προπύργιο της Ορθοδοξίας που λέγεται Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Οποιαδήποτε άλλη αντιποίηση της λέξεως Εσφυγμένου δεν έχει καμία σχέση ούτε με την ιστορία, ούτε με τη θρησκεία, ούτε με οτιδήποτε άλλο. Κάνουν ένα μεγάλο λάθος. Βρίσκονται ανάμεσα στα διδάγματα των πατέρων, τις εντολές των πατέρων της Εκκλησίας και ανάλογα βρίσκονται και μπροστά στα καθήκοντά τους ως προς τους ιερούς κανόνες που ξέχασαν, γιατί μέσα σε αυτούς υπάρχει η ρίζα που κρατάει το δέντρο της Ορθοδοξίας και δεν θα πάψει να υφίσταται ποτέ. Το Ορθοδοξία ή θάνατος είναι ανάλογο του ελευθερία ή θάνατος που έπραξαν οι προγονείς μας το 1821 να απελευθερωθούμε από τα δεινά των Τούρκων οι οποίοι σήμερα έρχονται με υπόγειες διαδρομές και με φιλικές δήθεν και φιλοαδελφικές σχέσεις με εμάς για να απαιτήσουν τα συμφέροντά τους, τα δόλια, κρύφια και πονηρά. Και οι τρεις αυτές λέξεις δεν είναι του Θεού, είναι του διαβόλου. Άρα λοιπόν, οι διάβολοι ποικίλης φύσεως, ποικίλης χρειάς και σημαίας και ανθρώπων είναι όλοι αυτοί που επιδιώκουν τη διάλυση του ελληνικού έθνους και της ελληνικής ιστορίας και της ορθοδοξίας που είναι συνταυτισμένα. Διώκεται η Μονή Εσφυγμένου. Για ποιο λόγο δεν μας είπαν καθαρά? Λένε επειδή σταματήσαμε το μνημόσυνο του Πατριάρχου. Καλά κάνανε. Έτσι έπρεπε να κάνουν. Το λέει και το καταστατικό χάρτη του Αγίου Όρους, το λένε και οι ιεροί κανόνες. Δεν μπορεί λοιπόν να έρχονται, ας πούμε, να απαιτούν τα αυτονόητα, να διώκουν και να μην μας λένε για ποιο λόγο διώκουν. Αλλά έχουμε συνοψίσει το γιατί μας διώκουν.
επειδή δεν μνημονεύουν αυτούς που συλλειτουργήσαν με αιρετικούς, σας θυμίζω στην Καμπέρα, στον Παλαβάν, στην Ασίζη, στη Ραβένα, στα Χανιά και τώρα τελευταία στο Κολυμπάρι και αλλού, με συμπροσευχές και συλλήτουργα. Έτσι είπαν οι Άγιοι Πατέρες. Φύρδιν, μίγδιν, ανακατευτείτε και κάνετε ό,τι θέλετε και αλεστικά μη δίνετε. Ποιος θα κρατήσει λοιπόν αυτά που μας κυροδότησαν. Εμείς που είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ, είμαστε το έναυσμα, είμαστε η ζύμη που όλο το φύραμα ζυμεί, που λέει το Ευαγγέλιο. Και σε εμάς πέφτει ο κλήρος και μεθαύριο στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας και στις επερχόμενες γενναίες. Δεν θα σταματήσει η Ορθοδοξία όσο υπάρχει Ελλάδα. Και δεν θα σταματήσει η Ελλάδα όσο υπάρχει η Ορθοδοξία. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Γέροντα να τον βγάλουμε ζωντανό για να τον ακούσετε. Ένα χειροκρότημα για τον Άγιο Γέροντά μας, τον κύριο Μεθόδιο, ο οποίος εναγωνίως περιμένει για να δει αυτό το παλμό που αυτή τη στιγμή εσείς δίνετε με την ψυχή σας. Κάθε φορά το ίδιο κάνετε, γιατί η Ορθοδοξία σας ανήκει. Γέροντα, την ευλογία. Μιλάτε, Γέροντα. Ναι. Μιλήστε, Γέροντα. Πατέρες και αδελφοί, όλοι μαζευτήκατε για να στηρίξετε την πίστη μας. Σας εύχομαι η Παναγία να σας ευλογεί όλους. Δεν κάναμε κανένα κακό. Το μόνο που κάναμε είναι να μιμηθούμε τους Αγίους Πατέρας μας, τους Επιβέκου που επιμαρτυρήσανε από τους Λατίνους και από τους Λατινόφρονας. Δεν δεχόμεθα να αλλοιώνεται η πίστη μας, ούτε από τον Πατριάρχη, ούτε από κανέναν άλλον. Και μάλιστα σαν Πατριάρχης είναι υποχρεωμένος να είναι προστάρης. Διωκόμεθα γιατί δεν μνημονεύουμε τον Πατριάρχη, παρόλο ότι βγαίνουν ψευτοεσουμενίτες και λένε ότι δεν διωκόμεθα για θέματα της πίστης. Εγώ όμως τα έγγραφα του Πατριαρχείου που λέει τους καταδικάζουμε γιατί δεν μας μνημονεύουνε και δεν επικοινωνούν με αυτούς που μνημονεύουνε. Αυτό κάνουμε, αυτό έχουν πει οι Άγιοι Πατέρες. Και δεν ήρθαμε στο Άγιο Όρος για να αποκτήσουμε χρήματα, ούτε δόξα. Ήρθαμε για να μετανοήσουμε για τις αμαρτίες μας. Λοιπόν, εκείνο που είναι να κρατήσουμε μέχρι τέλος. Και ένα μήνυμα προς τους ηγουμένους των αγιορετικών μονών. Πατέρες και αδελφοί, μην ανοίγετε πόρτες στους αιρετικούς. Μαθαίνουμε ότι έχουν φαγωθεί 3-4 μοναστήρια και οι λεγόμενοι εισφωνήτες να συγκαταβείτε και να υπογράψετε για να μπει η αστυνομία μέσα. Θα είναι ό,τι χειρότερο έχετε κάνει στη ζωή σας. Θα ανοίξετε η πόρτα στους αιρετικούς και για να δείτε ότι αυτά που σας λέμε δεν είναι ψέματα. Κοιτάτε, πριν από λίγο καιρό το Βαρθολομαίο μαζί με τον ηγούμενο του Ξενοφόντους και άλλους να είναι μέσα στην παπική συναγωγή, μέσα σε ανιέρους, μέσα σε αβαπτίσους, μέσα σε... Έτσι θέλουν να κάνουν όλο το Άγιο Όρος, να μην υπάρχει τίποτα αντίσταση για να μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν ελευθέρως, χωρίς να υπάρχει καμία αντίσταση. Και το είπε και ο ίδιος ο Βαρθολομαίος, και είπε, επειδή είναι σκάνδαλο να γιορτάζουν οι χριστιανοί χωριστά το Πάσχα, του χρόνου έχει καλέσει τον Πάπα να κάνει μαζί Πάσχα. Και θέλουν όλα έτσι, και για να πρώτα απ' όλα πρέπει να διώξετε, λέει, δημονία σουμένου, γιατί θα φέρνει αντιρρήσεις. Δεν φέρνουμε αντιρρήσεις στον αέρα, φέρνουμε αντιρρήσεις των Αγίων Πατέρων, αυτό που μας δίδαξαν. Οι Άγιοι Πατέρες που θυσιάστηκαν επί Βέκου, τι έχει να πει η Λαύρα που υποστηρίζει, τι έχει να πει η Μονή
τι έχει να πει η Μονή Λουκάκου για τους πατέρες που θεσιάστηκαν, τι έχει να πει η Μονή Βασοπεδίου, τι έχει να πει η σκήτη των Καριών που κόβα τα κεφάλια των πατέρων επάνω στο μάρμαρο. Πατέρες, προσέχτε, μην ακούτε τους 3-4 που θέλουν να καταλύσουν το καθεστώς του Αγίου Όρους. Βασάτε και με τη βοήθεια του Θεού, η Παναγία είναι μαζί μας, να κρατήσει το περιβόλι της. Μόνο σε αυτήν υπακούμε και σε κανέναν άλλο. Και ότι μας λένε ότι είμαστε καταληπτίες και παράνομοι, εγώ τους λέω ότι αυτοί είναι οι παράνομοι, οι οποίοι δεν αφήσαν τίποτα όρθιο. Δεν μπορεί να συμπροσεύχεσαι με όλους τους αιρετικούς, όπως κάνουν οι κασιλιέδες. Δεν μπορεί να παραδεχτώ για πατριάρχη έναν που έχει καταλύσει τα πάντα, που δεν είναι ορθόδοξος, που δεν ακολουθάει τον δρόμο των Αγίων Πατέρων. Θα ακολουθήσω αυτά που μας, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, το μαθητή του στον Τιμόθεο. Και δε, Τιμόθεε, μένε εμείς έμαθες και επιστώθεις, ιδώς παρατείνους έμαθες. Δεν μάθαμε την πίστη των πατέρων, ούτε από τους πατριαρχάδες, ούτε από τους πολεμένους αρχιερείς. Μάθαμε από την κυρία Σατόκο και από τους πατέρες μας που θυσιάστηκαν για αυτή την Αγία Πίστη. Έχουμε πατέρες και αδελφοί, να είσαστε καλά που μας στηρίζετε, να είσαστε καλά που στηρίζετε το Άγιο Όρος, την Ορθόδοξα Πίστη, και να μας αξιώσει ο Χριστός όλους της Βασιλείας Σου. Έχουμε σε αυτούς που πλανηθήκανε καλή μετάνοια. Έχουμε σε αυτούς που θέλουν το κακό της πατρίδος μας και του Αγίου Όρους. Να τους φωτίσει η Παναγία να επιστρέψουν πριν να κλάψουν επί των ερηπείων των οποίων ερημιούργησαν. Εύχομαι ο Θεός να μας δώσει δύναμη. Είμαστε κατά όλων των αιρετικών. Το Άγιο Όρος πρέπει να μείνει όπως ήτανε. Αναλύωτο, ανεξάρτητο από πολυμένους. Πρέπει οπωσδήποτε να μείνουμε όπως είμαστε, ορθόδοξοι μέχρι το κόκαλο. Έλληνες μέχρι το κόκαλο. Πατριώτες μέχρι το κόκαλο. Έτσι πρέπει να μείνουμε για να μπορέσουμε. Πατέρες και αδελφοί, μείνετε σε αυτά που μάθαμε από τους Αγίους Πατέρες. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε σε αυτή τη συγκέντρωση. Πάνω από εσάς είναι η κυρία Θεοτόκος, αυτή που μας στηρίζει, αυτή που μας ευλογεί. Δεν φτάνει ότι κάνανε τόση μεγάλη παρανομία και ακόμη συνεχίζουν. Δεν φτάνει ότι βάλανε τους κατσουλιέδες χωρίς να έχουν τα προσόντα που λέει ο καταστατικός χαρτής, δηλαδή ο νόμος του Αγίου Όρους. Και ληστεύουν συνεχώς μία μοναχή, μία μονή του Αγίου Όρους. Ληστεύουν συνεχώς. Λοιπόν, δεν δεχόμεθα αυτούς σαν αγιορείτες. Πρέπει οι πατέρες να συναχθούν και να τους φετάξουν από τα Άγιο Όρος για τα ψέματα που λένε συνέχεια. Μιλάνε περί αγάπης και έχουν το μίσος μέσα στην ψυχή τους. Μιλάνε περί αγάπης και κοιτάνε πως θα διώξουνε μοναχούς που ήρθανε στα Άγιο Όρος. Μιλάνε περί αγάπης και δεν έχουν ούτε ίχνος αγάπης μέσα τους. Γιατί αν είχανε δεν θα δεχόσατε να γίνουν ξεφθοσμενίτες. Για να ρωτήσω λοιπόν τους Αγίους Πατέρες που θα κάνουν σύναξη αύριο. Πατέρες, είσαστε ικανοί να υποσύτε το διωγμό? Είσαστε ικανοί να μιμηθείτε τους Αγίους Πατέρες? Είσαστε ικανοί να μείνετε σε αυτά που εμάθατε από τους Αγίους Πατέρες? Εάν μεν είσαστε, να σας στηρίξει ο Θεός. Αν δεν είσαστε, πάψετε να είσαστε αγιορείτες. Πατέρες και αδελφοί, εύχομαι σε όλους που μας στηρίξαν, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο,
να σας στηρίζει ο Θεός, να σας δίνει δύναμη, να μας δίνει πίστη και αγάπη στον αγώνα που κάνουμε. Γιατί εσύ είναι ο Δεσπότης Χριστός που εξήρθε την εικόνα και είναι να νικήσει. Εμείς οφείλουμε να μείνουμε πιστοί μέχρι τον θάνατο. Μας απειλούν ότι θα έρθουν και τι θα γίνει. Θα μας δίνουν πιο γρήγορα κοντά στον Δεσπότη Χριστό. Τι θα κάνουν, θα σφάξουν μοναχούς, θα διώξουν μοναχούς. Οι Έλληνες, οι αστυνομικοί θα επιτεθούν εναντίον μοναχών. Προς Θεού δηλαδή, πού βρισκόμαστε. Έσχος. Εκείνο που έχω να πω είναι μη γίνω πιστός άχρη θανάτου και δώσου σύντον στέφανον της ζωής. Η ζωή μας είναι μία. Και το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Και το μετά Χριστόν και υπέρ Χριστού διώκεστε το μετά των άλλων τρυφάν ερετότερων, λέει ο Άγιος Χρυσόστομα. Να πάτε όλοι οι γρίφτες και να γρίφετε το Πατριάρχη για να μην αφήσει τίποτα όρθιο. Και μόνο που σας λέει ότι θα καλέσω τον Πάπα για να κάνουμε μαζί Πάσχα, αυτό φτάνει να τον απομονώσετε. Γιατί έγινε πατέρα στο 70 που είχαν κόψει κάπου 10-12 μοναστήρια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Δεν διώξατε τους τότε πατέρες. Γιατί δεν διώξατε τον Αυγουστίνο τον Κατιόντι που έκοψε το μνημόσυνο. Γιατί τον Παύλο της Παραμεθίας. Γιατί τον Ιωάννη τον Σιδηροκάστρο. Και βρήκατε μόνο τους αδύνατους για να φανείσαι ότι είσαι άνδρες. Οι άνδρες είναι μόνο να κρατήσουν την πίστη των Αγίων Πατέρων, όχι να τρώνε τις περιουσίες άλλων. Το 72 η Ιερά Κοινότητα έβγαλε και λέει για το μνημόσυνο του Πατριάρχου εκάστη Ιερά Μονή να αποφασίζει μόνη της. Τον αντιπρόσωπό μας τον έριξε η Ιερά Κοινότητα, δεν φύγαμε εμείς. Όλα αυτά έχω να πω μέχρι όχι τόση ώρα, αλλά ώρες ολόκληρες για τις αδικίες και τις παρανομίες που κάνατε. Όμως σας αφήνω την κρίση της κυρίας στον τόπο. Αυτή ας κρίνει τα περαιτέρω. Και αν θέλετε ακόμα, πατέρες και αδελφοί, να πιείτε το αίμα μας, είμαστε έτοιμοι να το προσφέρουμε για την αγάπη του Χριστού. Σας ευχαριστώ πατέρα και αδελφοί. Έχουμε σαν την ομολογία και τέλος Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, Γιάννη μου. Να σας στηρίζει ο Θεός και να μας στηρίζει. Είμαστε εδώ και περιμένουμε. Αν θέλουν οι αγιορείτες, οι άγιοι πατέρες να πιούν το αίμα μας, είμαστε έτοιμοι. Και εμείς μαζί σας, Γιάννοντα. Και εμείς μαζί σας! Το τι θα γίνει όμως όταν θα έρθουν εδώ, θα του δούνε μετά. Την πόρτα που ανοίγουν στους αντιχρίστους θα το δούνε μετά. Βέβαια, έτσι είναι. Και αν οι Αγίοι Πατέρες στα μοναστήρια φοβούν τους κατσουλιέρδες που γυρίζουν σαν να μην πω πώς και λίκη, επιβάλλουν αυτό που θέλουν αυτοί και όποιος δεν ακούει κατευθείαν να πάρουν τηλέφωνο τον Βαρθολομαίο, ναι. Αυτό γιατί δεν το διώχουνε. Γιατί εφόσον δεν υπάρχει σύνοση, δεν υπάρχει αρχή, δεν υπάρχει τίποτα. Εφόσον είναι όλα παράνομα, εφόσον είναι ξένοι προς το αγιορετικό καθεστώς, τι δουλειά έχουνε στο Αγιώρος για να διδάξουνε τη νέα ασχητική, δηλαδή την κλεψιά. Αυτό να διδάξουνε, γι' αυτό τους έχουνε. Όχι. Εμείς, παρόλο ότι μας έχουν φάει την πληγή με τα ψέματα που λένε,
είπανε, βγήκαν, είπανε, το κρύβουμε εδώ, το σουβουλευτά της Χρυσής Αυγής. Ναι. Ότι κάνουμε προπαγάνδα υπέρ των Ρώσων. Ότι κάνουμε ένα σουρό. Ότι φέρνουμε κριτικά, ότι πουλάμε τα κοιμήλα. Και ότι από ψέμα σε ψέμα, δηλαδή τα 100 που λένε, τα 120 είναι ψέματα. Γιατί τους ανέχεται η ιερά κοινότητα, γιατί τους ανέχεται ο Πατριάρχης, επειδή τον κρύβουν, γι' αυτό. Τι δεν είδαμε, δεν καμαρώσαμε τον Πατριάρχη, τον Ορθόδοξο, μέσα στην παπική συναγωγή, μαζί με τον ηγούμενο του Ξενοφόντος, να λειτουργούν από τους παπικούς. Τι είναι αυτά, έτσι θέλουν να καταδείξουν το Άγιο Όρος. Ας το καταδείξουν, δεν θα έχουν εμάς αντιδίκους, θα έχουν την κυρία Θεοτόκο, που είπε ότι έρχονται οι εχθροί εμού και του Υιού μου. Και το είπε το 1200 τότε που οι παπικοί είχαν 9-2 αιρέσεις. Τώρα έχουν 19 αιρέσεις. Και όλα αυτά που γίνονται δεν τα βλέπει ο Πατριάρχης. Βλέπει μόνο τους εκτός εκκλησίας. Αν εμείς είμαστε εκτός εκκλησίας που πρεσβεύουμε αυτά που είπαν οι Άγιοι Πατέρες, φανταστείτε αδέρφια μου πόσο μακριά είναι αυτοί οι άνθρωποι. Φανταστείτε, δεν σας λέω τίποτα άλλο. Εύχομαι η κυρία Θεοτόκος να σας δίνει δύναμη στον αγώνα όλοι μαζί. Το θανασία ή θάνατος είναι το δικό μας. Κάτω τα χέρια από την Εσφυγμένου. Κάτω τα χέρια από την Εσφυγμένου. Κάτω τα χέρια από την Εσφυγμένου. Μέχρι εδώ και μη παρέκει. Μέχρι αρκετά εδώ κάνανε. Ας φροντίσουν και το κεφάλι τους από εδώ και πέρα. Τόσο επί της γης όσο και στον ουρανό. Να είστε όλοι καλά. Εκεί στο διάλογο. Σκέφη μας η κυρία Θεοτόκος. Να είστε καλά. Να είστε που γράψουν. Μετά νιά μας. Αγαπητοί αδελφοί, είχαμε τον γέροντα Μεθόδιο σε ζωντανή ακρόαση. Ο άνθρωπος αυτός διώκεται, έχει υποστεί τα πάνδυνα και αντέχει ακόμα. Όσο ο γέροντας αντέχει, εμείς πρέπει να αντέχουμε διπλάσια. Και όσο ο γέροντας αισθάνεται ότι δεν είναι μόνος του, γιατί έχει την Παναγία κοντά, μητέρα του Θεού, άλλο τόσο και εμείς έχουμε άλλο τόσο και εμείς έχουμε τις δυνατότητες να επομισθούμε παρόμοιες δυνατότητες και να είμαστε εκ παραλλήλου στο αυτό μήκος κύματος αντιστάσεως. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως, αλλά θα σας πω για ποιο λόγο διώκεται η Μονή Εσφυγμένου, αλλά θέλω να σας πω πρώτα ότι το 72 μας κόψανε το... Κόψανε το μνημόσυνο, κόψαμε το μνημόσυνο εμείς. Για τα όσα ακούσατε τα αιρετικά του Πατριάρχου και είχαν δίκιο. Λίγο πριν, 7 χρόνια πριν, το 1965, είχαν ξεκινήσει στα Ιεροσόλυμα επί Πάπα Παύλου του Έκτου και του Αθηναγόρα, του υποτιθεμένου δικού μας, οι πρώτες συναλλαγές ενώσεως των δύο εκκλησιών. Από 4 έως 14 Ιανουαρίου του 1965. Από εκεί και μετά άρχισαν δήθεν με την άρση των αναθεμάτων που δεν πρέπουν σε αδελφούς εν Χριστώ και εν συνεχεία όλες οι άλλες οι διαδικασίες που μας φέρουν πιο κοντά και ως αδελφές εκκλησίες θα γίνουμε μία ενιαία και του Χριστού εκκλησία που δεν είναι δυνατό να υποκύψουμε σε αυτά τα οποία αυτοί θέλουν. Όλα εκ του πονηρού και όλα εκ του δαίμονος. Μετά το 65 λοιπόν ακολούθησε το 72 η άρση του μνημοσύνου και εν συνεχεία είχαμε όλες τις αιρετικές πράξεις με συλλήτουργα, με συμπροσευχές και κοινά ποτήρια. Πού οδηγούν όλα αυτά, τώρα πάμε και για κοινό Πάσχα. Πού οδηγούν αυτά, ας αναλογιστεί ο καθένας από εμάς. Δεν είναι απόψεις ενός ή κάποιων ανθρώπων που τα βγάλανε από το μυαλό τους. Είναι πράξεις οι οποίες συντίθενται κάθε μέρα και περισσότερο και περιμένουμε τα αποτελέσματα εις βάρος της Ορθοδοξίας μας και δεν θα το επιτρέψουμε. Να λοιπόν γιατί διώκονται. Ακούστε.
Τελειώσαμε. Επειδή δεν μνημονεύουν αυτούς που λειτουργούν με αιρετικούς, επειδή δεν υποστηρίζουν όσους κηρύττουν την αίρεση του οικουμενισμού, επειδή δεν λησμόνησαν και έμειναν ακλόνητοι στα θέματα της πίστεως, επειδή ενστερνίστηκαν τις διδαχές του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού για όλα τα κακά που θα έρθουν, τον Πάπα να καταράστε. Επειδή τα θέματα πίστεως δεν διαπραγματεύονται ούτε και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, επειδή δεν θέλουν την αλωτρίωση του Αγίου Όρους, επειδή δεν θέλουν να αρθεί το άβατο του Αγίου Όρους, επειδή δεν θέλουν να λάβουν επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην αποκτήσει δικαιώματα επί της Ιεράς Μονής. Το ότι η αλωτρίωση του Αγίου Όρους επισφραγίστηκε το 2005 επί Υπουργείας Εξωτερικών του Γεωργίου Αλογοσκούφη, που ψήφισε τον νόμο περί ιαματικού τουρισμού. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Αλωτρίωσης. Εξών συναισθήθη η Μονή Εσφυγμένου και το Άγιον Όρος ολόκληρο, προκειμένου να βάλουν, ας πούμε, καινούργιες εγκαταστάσεις που θα περιλαμβάνουν διαφόρους, όχι απαραίτητα ορθοδόξους, αλλά διαφόρους, και φρόντισαν να κάνουν και πισίνες, σιγά σιγά θα τα δείτε, και να έρθει το άβατον. Θα κατασκευάσετε, λέει, με εντολή αυτών που έδωσαν τα χρήματα για εξαγορά συνειδήσεων, θα κατασκευάσετε και τουαλέτες γυναικείες, να είστε έτοιμοι, διότι τελευταία στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Έτσι, καταλαβαίνετε λοιπόν σε ποια διολίσθηση βρισκόμαστε, επί ταχύρων συνεχώς. Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω! Η Μονή Εσφυγμένου! Ζήτω! Ζήτω ο Γέροντας! Ζήτω! Να ζήσετε όλοι! Και για να κλείσουμε την εκδήλωσή μας εδώ πέρα, τη διαμαρτυρία μας, δύο μηνύματα. Μια επανάληψη προς την Ιερά Κοινότητα. Μην τολμήσετε να δεχτείτε το αίτημα της αστυνομίας. Θα μας βρείτε μπροστά στο πρωτάτο, να το θυμάστε αυτό. Δεν θα το κανονίσουμε εμείς, θα το κανονίσει η Παναγία, διότι αυτή κανονίζει εκεί μέσα. Και δεύτερον, και τελευταίο, προς τα σώματα ασφαλείας που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ, σίγουρα μιλάτε με συναδέλφους σας. Σίγουρα μιλάτε με κάποιους ανθρώπους από αυτούς που θα έρθουνε, που μάλλον πιθανόν να έρθουνε μέσα στο Αγίου Όρος. Yeah. Πείτε τους ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Όταν τα βάζεις με την Ορθοδοξία, όταν τα βάζεις με την κυρία Θεοτόκο, την κυρία του Περιβουλίου του Αγίου Όρους, αυτό το πράγμα θα το βρείτε στο σπίτι σας, θα τους πείτε. Οποιοςδήποτε πειράξει κάποιον Ορθόδοξο, είτε λέγεται μόνο Θεός, είτε ο Κοσμικός, είτε μοναστήρι, θα το βρει στο σπίτι του. Ο Θεός κανονίζει για όλους. Όχι ότι είναι τιμωρός, είναι παιδαγωγός. Αυτό να το θυμάστε καλά και να στο μηνύσετε αυτό. Κάτω τα χέρια από την Εσφυγμένου! 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 Μουλάρια, δεν τρέπεστε, στραβοποδάρα. Μια συμπλήρωση από τα χέρια. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στους ψευτοεσουμενίτες για την ληστεία που κάνουν στο Άγιο Όρος, για την προδοσία που κάνουν στο κλήρο της κυρίας Θεοτόκου, για την προδοσία που κάνουν τα θέματα της πίστεως, χωρίς να είναι καν ευσουμενίτες. Ούτε έχουν πατήσει ούτε μισό λεπτό εδώ στο μοναστήρι και διεκδικούν. Εάν δεν τους αρέσει το Άγιο Όρος, να πάνε σπίτια τους. Δεν ήρθανε στο Άγιο Όρος για να κλέβουνε. Δεν ήρθανε στο Άγιο Όρος για να βγαίνουν και να λένε ψέματα περί αγάπης. Έτσι, απλά περί αγάπης. Λοιπόν, τα πρέπει ο Θεός. Και ας περιμένουν την οδηγή της Παναγίας. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Στραβοποδάρα, Μητσοτάκης, τι κάνει? Έμαθα εχθές ότι ο Αρχιεπίσκοπος ο Ιερώνυμος απευθύνθηκε στο Άγιο Όρος και είπε: μην πειράξετε τους πατέρες, μην πειράξετε τη Μονή. Πατέρες, ηγούμενοι, ιερείς με τον νέο με πήρανε χθες που μίλανε σε ένα κανάλι και λέγανε
Γέροντα Βόλτα, είμαστε μαζί σας. Θα περίμενα κάποιους άλλους να το κάνουν αυτό. Θα περίμενα κάποιους άλλους να υψώνουν πονήρια για μαρτυρίας. Δυστυχώς. Εύχομαι αδελφοί και πατέρες, καλόν αγώνα. Τώρα αρχίζει ο αγώνας, από εδώ και πέρα. Θέλουν να τα αφανίσουν όλα, να μην αφήσουν τίποτα όρθιο. Εμείς θα είμαστε το επόδιο. Είμαστε λίγοι. Δεν είμαστε λίγοι. Είμαστε πάρα πολλοί. Λόδεκα ήταν οι Άγιοι Απόστολοι. Κι όμως γυρίσαν όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και εμείς φεράμε τον άλλον. Να επαγρυπνούμε. Γιατί οι προδότες και οι Λατίνοι και οι Λατινόφρονες θέλουν την κατάργηση του Αγίωνος. Πατέρες και ηγούμενοι και προϊστάμενοι, ξεσηκωθείτε. Μην υποτάσσεσαι σε υποσχέσεις τις οποίες είναι όλα ψέματα. Αν είναι ορθόδοξοι και μας εγκαλούνε ότι εμείς δεν είμαστε καν, ας βγούμε δημοσίως στα κανάλια να τα πούμε. Όχι ότι λέω εγώ και ότι λένε αυτοί οι ψεύτες, ότι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Λοιπόν, η Παναγιά και πάλι μαζί σας. Αμήν. Θα συμπληρώσω κάτι εγώ σε αυτό που πρόσθεσε ο Γέροντας. Το τραγελαφικό της υπόθεσης, ότι το πήραν οι οικουμενιστές τηλέφωνο και οι δεσποτάδες του πατρίου, οι λεγόμενοι, είναι κρυμμένοι στα λαγούμια τους. Ντροπή τους και μόνο. Ντροπή τους. Αυτά. Καλή ομολογία σε όλους, παιδιά. Λοιπόν, θα ψάλουμε τον εθνικό ύμνο και τον υπερμάχο για να κλείσουμε την εκδήλωσή μας. Πάμε τον εθνικό ύμνο. Σε γνωρίζω από τη δόση του σπαθιού γυρωμένη. Σε γνωρίζω από τη δόση που με πια μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα καμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αγριωμένη καιρό καιρό με φαινιά. Και σαν πρώτα αγριωμένη καιρό καιρό με φαινιά. Και σαν πρώτα αγριωμένη καιρό καιρό με φαινιά. Ζήτω το έργο! Ζήτω! Ζήτω! Αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, ήρθα πριν 19 χρόνια στο αυτό το μέρος για το πιο καλύτερη ηραμονή σε όλο τον κόσμο, από Ρωσία, για να κάνω καλή μου ομολογία πίστεως. Και να σας δυναμώνω, να ξέρετε, ηραμονή, Αγία. Και δεν είναι μόνο ελληνική, αλλά είναι οικουμενική. Και να ξέρετε, για αυτή την ηραμονή δεν θα πολεμήσει μόνο η Ελλάδα. Αλλά θα πολεμήσει ολόκληρος ο Ρώσικος στρατός. Θα πολεμήσει ολόκληρος Σέρβικος στρατός. Θα πολεμήσει ολόκληρος Ορθόδοξος στρατός. Να το ξέρετε αυτό. Έχει δύναμη ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Να τρέβεστε. Είναι πλέον το μεγάλο δεσπότη, ο οποίος θα μας κρίνει όλος, εν ημέρα κρίσεως. Να τρέβεστε μπροστά του, γιατί εδώ πέρα αυτή τη στιγμή μαζευτήκανε αληθινοί και πραγματικοί πρόβατα του. Και ακολουθητό. Αφού μας λέγει ο Θεός, λήψεις, λήψεις. Φλήψεις υπάρχουν στον κόσμο του. Λείψετε φλήψεις, βέβαια. Μεγάλη φλήψη, μεγάλο διώγμο υποστούμε. Ενώ φαρσείτε εγώ ενίκηκα τον κόσμο. Μη τελειάσετε, μα έχετε πίστη. Καθώς και Μωυσής δεν τελείασε. Και έβγαλε τον εκλεκτό του Θεού λαό από δουλεία του Αιγύπτου. Έτσι και θα μας βοηθήσει ο Θεός. Θα βγούμε από δουλεία.
της Εβραίου Μασονίας. Θα βγούμε από την δουλεία όλων των αιρετικών που μας πίνουν αίμα των Ορθοδόξων. Κάνουν εκτελέσεις και θυσίες στον διάβολο. Πίνουν αίμα των χριστιανών. Τόσο και τόσο μας βασανίζουν, μας κλέβουν τα παιδάκια, κάνουν θυσίες, κάνουν τόσα και τόσα σατανισμούς. Στον χώρο μας μπήκαν οι εχθροί και μας κυβερνάουν και όλοι σατανιστές. Μας ορθόδοξους μας διώχουνε. Μας απατούν, μας πατούν, μας ξεπατούν, μας φυλακίζουν, μας κάνουν, μας ράνουν. Ενώ δεν θα μας νικήσουν. Έξω οι μασόνοι! Έξω οι μασόνοι από την Ελλάδα! Όλοι εχθροί! Αμονή που μαζεύονται το τουρκόφιλοι! Έξω! Κύφτη! Να φύγετε και από Κωνσταντινούπολη! Θα καθαρίζουμε και αυτή η υπόθεση! Θα γυρίζουμε πάλι στα μέρη της Ελλάδος! Θα ξανοιχτεί, θα ξαναγίνει έθνος πάλι δυνατός! Θα πιστέψετε σε αυτό, αδελφοί! Γιατί είσαστε ορθόδοξοι πρώτοι στον κόσμο! Είσαστε καλό προζήμιοι! Θα εφαζημώσετε όλο τον κόσμο! Αμήν. Μη φοβάστε καθόλου! Αμήν, αμήν. Και όλοι αυτοί οι σαβούρο, όλοι αυτοί οι προδότες, να τους λυπηθείτε! Είναι αξιολύπητοι! Να εύχεστε για αυτούς να μετανοήσουνε! Γιατί η κόλαση είναι τρομερή! Παρός καιρό! Дай Бог здоровья всем православным христианам! Это русика, браво! Супермаху попомни тогда! Красиво, я красиво! Поли мази! Κάτω τα χέρια από τη μέση μέρου!